Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας και Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Τσαντόπουλο, που τον έχουμε σε σύνδεση. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε μπροστά μας μία εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα δασών αύριο, μεθαύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα δασών. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Εθνικού Πάρκου της Ζαδιάς. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό ξεκίνησε, κύριε Τσαντόπουλο, μετά την καταστροφική φωτιά, πυρκαγιά που είχαμε και το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά και το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου μας διέλυσε ουσιαστικά και διέλυσε και το δάσος. Ακριβώς. Η αυριανή εκδήλωση είναι η κορύφωση των δράσεων στο πλαίσιο της ημέρας των δασών, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελεί ένα όχημα για την πραγματική ευαισθητοποίηση. Η σειρά των δράσεων που έχει πραγματοποιήσει το Τμήμα Δασολογίας για την φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στις δασικές πυρκαγιές και σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών που θα πρέπει να μάθουμε από εκεί και πέρα να ζούμε μαζί με αυτές. Οι δράσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει τα στελέχη του τμήματός μας είναι διαλέξεις σχολεία από το βάθμα και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, παρεμβάσεις σε μερίδες και συνέδρια, που όλο αυτό το προσπάθεια προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε λιγότερες δασικές πυρκαγιές και σε συνδυασμό με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που θεωρούμε πως θα είναι πιο δύσκολα τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Κύριε Σταντόπουλε, λέτε ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει όμως τρόπος προστασίας των δασών ή θα δούμε να μετατρέπεται η Ελλάδα σε μία σαχάρα, σε μία έρημο, σε μία κατάσταση διαφορετική από αυτήν την οποία ξέραμε μέχρι σήμερα. Είναι μία αναστρέψιμη αυτή η πορεία. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι να μάθουμε από τα λάθη μας. Δηλαδή να δούμε τι λάθη έγιναν στην φετινή χρονιά, να βελτιώσουμε, να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να είναι καλύτερα τα πράγματα. Όντως, οι προβλέψεις δεν είναι τόσο καλές. Αυξάνεται η μέση θερμοκρασία του πλανήτη, αυξάνονται οι μέρες οι οποίες έχουν παραπλημμύρες καύσωνες, μειώνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων. Όλα αυτά συντελούν έτσι ώστε να αυξηθεί η βιομάζα και στην περίπτωση πυρκαγιάς να είναι πιο έντονη. Λοιπόν, όπως έχετε δει τις τελευταίους μήνες και μετά από την καταστροφική πυρκαγιά η οποία έγινε στην περιοχή μας, γίνεται μια προσπάθεια να μάθουμε από τα λάθη των τελευταίων χρόνων. Και ειδικά για την περίπτωση του Εύρου, θεωρούμε πως βρισκόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα, επειδή έχουμε μπει στην άνοιξη ουσιαστικά, δηλαδή βλέπουμε τη γη, τη φύση να αναγεννάται, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση για το μέχρι που έχει φτάσει η καταστροφή τελικά, δηλαδή τι έκαψε και τι άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει το Σεπτέμβριο, ούτε στον αριθμό των στρεμμάτων. Απλώς έχει διατηρηθεί ένα σημαντικό πυρήνας στην περίπτωση, ένα σημαντική έκταση των πυρήνων της Ζαδιάς. Είμαστε αισιόδοξοι πως μέσα από αυτήν την καταστροφή το δάσος θα γίνει πιο καλύτερο από ό,τι ήταν. Επίσης, γίνονται όλα τα απαραίτητα αντιδιαβολικά έργα στην περιοχή. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης με όλους τους επιστήμονες ο οποίος διαθέτει συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με επικεφαλή τον Μπρίτανη, τον κύριο Μάρη. Θεωρούμε πως τις επόμενες μέρες μάλλον θα ευαισθητοποιηθούν και οι μελέτες οι οποίες θα γίνουν από τη μεριά του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Mm-hmm. Το Τμήμα Δασολογίας, όπως γνωρίζετε, θα αναλάβει το νέο δάσος της Δαδιάς. Θα κάνει τη μελέτη για το νέο δάσος. Θα παρακολουθήσουν την περιοχή τα επόμενα χρόνια και θα προτείνουμε όλα τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε το δάσος να γίνει όπως ήταν και ακόμα καλύτερο. Mm-hmm. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 νομίζω.
Ναι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνο Σίδερης, σε εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας στην Ορεστιάδα. Κεντρικός ομιλητής είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών, ο κ. Σταθόπουλος, και επίσης θα μιλήσουν δύο αξιόλογοι συνάδελφοι, ο κ. Μανολάς και ο κ. Σκοράκης, και θα απευθύνουν χειρισμό ο πρίτανης του Δημοκρατίου, ο κ. Μάρης, ο Κοσμήτης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κ. Γαλατσίδας, καθώς και ο Δήμαρχος Ορεστιάδος, ο κ. Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Σημαντικό και για την καταγραφή και για την εκδήλωση και για την ημέρα βέβαια που ξεκινά, αλλά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμπλέκεται το Πανεπιστήμιό μας, κύριε Ζατόπουλε, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Βρισκόμαστε όχι απλά στην επόμενη μέρα, έχουμε περάσει από την επόμενη μέρα και θα πρέπει άμεσα να στηριχθεί και το τμήμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορέσει και το τμήμα στη συνέχεια να στηρίξει την περιοχή. Όντως βρισκόμαστε την επόμενη μέρα, όμως είναι παρήγορο πως το Τμήμα Δασολογίας έχει ένα κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την... και το Δημοκρατίο έχουν ένα κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Όντως το Τμήμα φέτος, μετά από μια μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων 2 χρόνων, έχει αρκετούς φοιτητές στο πρώτο έτος. Σχετικά επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Από μια μεριά, όπως βλέπουμε τις τελευταίους μήνες, έχουμε αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της αναγέννησης του νέου δάσους, αλλά όλα τα πράγματα είναι με το μέρος μας. Αρκεί να αυξηθούν και οι πόροι στη συνέχεια. Το διαβάσατε στο ψήφισμα που έβγαλε το Δημοκρίτιο σχετικά με το νέο πλαίσιο, το νέο νόμο για την παιδεία. Το ζητάμε και εμείς αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ισχυρό για χρηματοδότηση. Αλλιώς... μάλλον έχουμε όλη η ημερομηνία λήξεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.